Για μας το Προεδρικό Διάταγμα ήταν μια αφορμή για να μπορέσει να ανοίξει μια συνολική συζήτηση που αφορά την ποιότητα των σπουδών μας. Σε σχέση με αυτό, λοιπόν, δεν ζητούμε μόνο την κατάργηση του Προεδρικού Διατάγματος, αλλά ζητούμε να μην επιστρέψει η αξία του πτυχίου μας σε αυτό που ήταν πριν. Δηλαδή, είτε Λύκειο είτε ΙΕΚ, για μας δεν αλλάζει την πραγματικότητα των σπουδών μας. Γι' αυτό, λοιπόν, ένα πάγιο αίτημα που καταθέσαμε και στο Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος σήμερα είναι ότι πρέπει εδώ και τώρα να πάρθει απόφαση ώστε να δημιουργηθεί ένα Πανεπιστήμιο Τεχνών, που με ενίσχυση μέσω του κρατικού προϋπολογισμού θα μπορέσει να καλύψει συνολικά τις ανάγκες μας σε επίπεδο καλλιτεχνικών σπουδών, με ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και οι απόφοιτοι των ήδη ιδιωτικών δραματικών, οι ήδη απόφοιτοι των δραματικών ιδιωτικών σχολών, αλλά και όσοι σπουδάζουμε ακόμα, για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ένα πτυχίο το οποίο θα έχει και ουσιαστική αξία και θα μπορεί και μετά στη συνέχεια και στην πραγματικότητα να αντιστοιχίζεται με τέτοιο τρόπο με πανεπιστημιακές σπουδές, για να έχουμε και τα αντίστοιχα εργασιακά δικαιώματα.